Γεια σας, είμαι ο Τελιβεράς που έφερε τον καφέ από τα Γρηγόρης Κλιγκέιν και δεν μετανιώνω τίποτα. Μανώλης. Κι εγώ είμαι εκείνη που θα αναστήσω με το έτσι θέλω κι ας μην υπάρχει τείχος, τη νυχτερινή φρουρά. Και θα έχει και γυναίκες αυτή τη φορά. Σωράγια Μοντενέγρο. Και αυτό είναι το τέταρτο θρόνιασμα της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones. Yay! Πού είναι ο Δημήτρης? Πού είναι ο Δημήτρης ο Αίο? Θα σου πω πού είναι ο Δημήτρης. Disneyland είναι και περνάει τη ζωούλα του. Λοιπόν, πάμε Ελισάβετ η Σωράγια μου, ας ξεκινήσουμε. Μου θύμισε παλιό καλό Game of Thrones. Καταρχάς είχε ίντριγκα, επιτέλους. Μα δεν μπορώ, όλους που φαγώθηκαν ότι τόσο νωρίς ήταν η μάχη με τον Night King που τελειώνει η σεζόν, δεν είναι το Game of Thrones, τα ζόμπι που έρχονται από το βορρά. Δεν είναι η Cersei χειρότερη από τον Night King. Την έχεις πετύχει τη Cersei με περίοδο να δεις πως είναι. Σεξιστικό το ξέρω, αλλά πιστέψτε με, εγώ γίνομαι χειρότερη από τη Cersei εκείνες τις μέρες του μήνα. Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω. Βγήκε το κειμενάκι που είχαν μοιράσει οι σκηνοθέτες τους ηθοποιούς μετά το τέλος της μάχης. Αντέξτε 55 νύχτες γύρισμα στο κολόκριο, τραβήξτε τα πάντινα. Αλλά όταν βγει το επεισόδιο, όλοι θα είναι τόσο συγκινημένοι. Οι fans θα σας ευχαριστούν. Κάντε για αυτούς αυτό. Και τι κερδίσανε οι έρμοι με τις 55 νύχτες μέσα στο κρύο? Και βγαίνει το επεισόδιο και όλοι είναι με το μικροσκόπιο να βρούνε το ψεγαδάκι. Πώς πήδηξε η Άρια? Έβαλε τραμπολίνο ρε φίλε και πήδηξε, δηλαδή βατήρα, είναι η κομμανέτσι και πήδηξε. Ένα μυστικό, είναι νίντζα το κορίτσι. Είναι. Είσαι εσύ νίντζα? Δεν είσαι. Δεν ξέρεις. Δεν πηδάς. Και δεν είσαι νίντζα και δεν πηδάς. Το χειρότερο είναι ότι δεν πηδάς, το άστο το νίντζα. Δεν πηδάς που δεν πηδάς, δεν γίνεσαι νίντζα. Δεν χρειαζόντουσαν να κάνουν όλο αυτό το κόπο οι άνθρωποι. 55 νύχτες, 15 εκατομμύρια επεισόδιο. 750 ηθοποιοί. Ή δεν το κάναν έτσι. Ή τα απλά το γυρίζαν όπως έχουν γυρίσει όλες τις άλλες μάχες. Θα είχαν ίδιο ακριβώς viewership. Ένα στην υγεία της Cersei. Στην υγεία της Cersei. Σούρχονται μωρί, σούρχονται οι κατραπακές μία-μία. Το συνολάκι. Τη Cersei. Τη Cersei. Λοιπόν, έχουμε φάσει τον editor εδώ. Πες μας, πιο καλοτιμένη του Westeros. Cersei Lannister, αυτό το μπορντό με τις επομίδες τις μεταλλικές, το αυστηρό κοντό μαλλί, ζωγραφισμένα στο χαρτί, το μαριναλέ, πολύ ωραίο, ελαφρύ το μακιγιάζ ολόσωστο, δεν πας να αποκεφαλίσεις τώρα άνθρωπο με το eyeliner, μην κοιτάς εμένα, εγώ μπάσε. Για μένα η Sansa είναι πιο καλοτιμένη. Η Sansa είναι υπέροχη, έχει ωραία κορμοστασιά, μ' αρέσει αυτό το μπιμπλίκι που φοράει. Ναι, είναι όλο αυστηρό, μαύρο, απλό και έχει εδώ το accent. Είναι Raven. Θυμάσαι αυτό που είχε φορέσει στην κοιλάδα το μαύρο με τα φτερά, εδώ τα κορακίσια. Εκεί την είδα και λέω, ωραία φίλε, έρχεται. Μαλικάκι δεν ξέρω. Η Daenerys. Είναι inappropriate. Δεν έχει ακούσει καλά το dress code στο πάρτι. Τώρα αυτά τα γουναρικά και μέχρι εδώ και τα γκρι και... δεν ξέρω. Και ολόλευκο συνέχεια μες στη μάχη. Δώσ' μας αυτό το επεισόδιο. Μα το βάφτηκε. Μπράβο, το γουναρικό. Ναι, τώρα ήταν κανονικό αίμα, ήταν νέο design. Είχα αλλάξει το πλυντήριο. Όχι. Κάηκε το στενοκαθαριστήριο του Winterfell. Δεν έχει μαρτυρήσει την Daenerys μετά τη μάχη του Winterfell. Δεν έχει μαρτυρήσει. Δεν μπορεί να πάει να καθαρίσει το γουναρικό. Γι' αυτό έκλαιγε στην πείνα, δεν νομίζω για άλλο λόγο. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι και fake. Δεν έχει καθόλου οικολογική συνείδηση. Καλή, τον έβλεπε τον Ghost να πηγαίνει έρχεται και λέει. Λες γι' αυτό να τον έδιωξε ο Τζον και να μην του έδωσε σημασία. Σήκω, φύγε, 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 όπως είσαι, ξου, ξου, ξου. Η άλλη θέλει να ανοίξει νέο χουντάλα στο Winterfell. Και διαφήμιση μην ταινίσει και σε αυτόν τον χουντάλα. Ξεκινάει το επεισόδιο με κηδεία. Ακτοποιημένα, Μανώλη, ποιος τα έκανε έτσι κάποιος ψυχαναγκαστικός? Η Σάνσα. Η Σάνσα, σίγουρα. Διαχειρίστρια πολυκατοικίας Παύλα, δολονότρια κηδιών. Ανοίξτε καλέ, η κυρία Σάνσα κόλια είμαι. Κάτσε να δεις πόσο θα τους έρθουν τα κοινόχρηστα μετά από αυτό. Είχαμε κηδεία, είχαμε τον ακάλυπτο, χειμώνας, πετρέλαιο. Α, κάτσε. Πώς θα κόλλω τα σαπτώματα. Εντάξει, ξέροντας τη Σάνσα, είχε φροντίσει το γύρισε σε φυσικό αέριο. Εγώ τη βλέπω Βασίλισσα. Δεν θέλω εγώ τη Σάνσα στο θρόνο. Αναθάρισε η ψυχούλα του. Είμαι Team Σάνσα από την πρώτη σεζόν, έχω να σου πω. Από τότε που ήταν σπασαρχίδο. Είμαι Team Sansa από όταν πρωτοδιάβασα το πρώτο βιβλίο. Ο τρόπος που την έγραφε που ήταν Teenage Girls Point of View. Ήου. Τα κεφάλαια. Άτυχε στα γκομενικά της όμως. Τι είπε στο κυνηγό σκυλό όμως, ότι αν δεν είχα τραβήξει αυτά που τράβηξα, θα είχα παραμείνει ένα little bird. Ενώ τώρα κουρούνα από πάνω από όλους. Θεωρώ ότι έβλεπε πώς ήταν ο εαυτός της και είχε μια προδιαγεγραμμένη φορεία ως πριγκίπισσα Airhead. Μπροστά της που δεν θα άλλαζε. Mm-hmm. Της αρέσει αυτός της όπως είναι τώρα. Δεν νομίζω ότι λέει ότι χάρηκε για όσα έγιναν. Για εξοντέρφια και καημή μετά την κηδεία. Ξέρω να το γλεντάνε στο Westeros. Αμέ. Έκανε οικονομία σε Σάνσα.
Τώρα που έχει μείνει το 10% του πληθυσμού. Ανοίξτε τα βαρέλια! Έχουμε να τρώμε τώρα και να πίνουμε! Το κουαρτέτο πώς φάνηκε με το παιχνιδάκι του αγαπημένου του Τίριον? Εγώ σου λέω και εσύ πίνεις. Άβολο! Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, Μανώλη μου, να σου θυμίσω ότι το έχει παίξει και με τη Σέι και το έχει παίξει και με τη Μισάνδη και τον Grey Worm όταν ήταν μέσα στις πυραμίδες εκεί στο Μυρίν. Είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Τι σοϊτρόπι είναι, είσαι παρθένα. Το λες, δεν το λες? Το λες για να δώσεις πάσα στον αδερφό δίπλα, Μανώλη. Κόλπο ήταν, Wingman ήταν εκεί πέρα ο Τίριον. Δεν απάντησε ψηλή, πήγε για κατούριμα. Σου λέει, κοπελιά, δεν απάντησες. Έχει φύγει πριν το δωμάτιό της, την ακολουθεί τσούκου τσούκου από πίσω. Αλλά έκανε ντου. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγει και μπαίνει μέσα. Πού πας, κύριέ μου, σου είπαμε αντρέ, δεν σου είπαμε. Και να μην ήσουν Λάνιστερ. Τζέιμι, Τζέιμι, γιατί να είσαι ο Τζέιμι? Αρνήσου τον πατέρα σου, σχωρές τον και άλλαξε το όνομά σου. Και εγώ πια δεν θα λέγουμε η Μπριέν του Τάρθ. Η Μπριέν του Λάνισπορτ. Οι προηγούμενες σεζόν είχαν και το σεξάκι, κάτι βλέπαμε. Εδώ τι είδαμε? Ένα τραβάω τα κορδόνια, έλεος και με αυτά τα κορδόνια. Τι ωραία σκηνή όμως πάει αυτό στην αγαπητή και δεν μπορεί, η Κουλίεβα. Και να λαμβάνει η άλλη το ρόλο του άντρα, το στερεοτυπικό, αντιστρέφονται λίγο ρόλο, τον δίνει και του ορμάει και του χυμάει. Και εντάξει, παίρνει και μετά την αποφασή ο Τζέιμι ότι θα μείνω εδώ με την Πριέν. Καλοβολεύτηκε. Την επόμενη νύχτα ξυπνάει μέσα στη νύχτα να φύγει τσούκου τσούκου να πάει πίσω στην αδερφή του. Και τρέχει με τη Ρομπ ντε Σάμπρα από πίσω η Έρμη η Πριέν. Ο κλασικός μαλάκας γκόμενος μόλις του κάθεσε. Φεύγει. Πριν σε πρίζει, μηνύματα, τηλέφωνα, από εδώ, σε κυκλώνει από εκεί και τα υπονοούμενα και τα μη υπονοούμενα και μόλις σε καταφέρει του μετά τι, τι κάνεις. Και εντάξει τώρα, από δικαιολογίες, οκ, okay, πάω να σφάξω τον αδελφή μου στο κάστρο είναι. Εμένα μου έχουν πει χειρότερα. Έχει ξυπνήσει γκόμενο στη μέση της νύχτας. Έχω ξεχάσει την κουζίνα ανοιχτή, πάω να την κλείσω και θα γυρίσω. Λέω, εντάξει παιδί μου, άμα θες να φύγεις, πες το, δεν πειράζει. Όχι, όχι, θα γυρίσω, ορκίζομαι. Δεν μπορούσα να μιλήσω ποτέ. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι ο Τζέιμι πάει να σκοτώσει τη Σέρσεϊ ή του ξαναξύπνησε ο έρωτας? Είδες τι ανέφερε. Έχω ρίξει ένα παιδί από μπαλκόνι για αυτήν. Από το δεύτερο όροφο το έσπρωξε. Έχω σκοτεινοξάρι, έχω κάνει τα μύρια όσα για αυτήν. Δεν είναι το πρώτο επίπεδο που λέμε ότι έχω κάνει τόσο για αυτήν, είμαι ερωτευμένος με αυτή, θα κάνω τα πάντα. Έχω τόσες τύψεις για ότι έχω κάνει για αυτήν, έχω ευθύνη. Εγώ το μετέφρασα ότι ανακάλυψα ότι δεν μπορώ χωρίς αυτή. Γιατί λέει είναι μοχθηρή η Σέρσεϊ, αλλά κι εγώ είμαι ένας μοχθηρός άνθρωπος. Και περισσότερο μου άρεσε το ξυνισμένο ύφος της Ντενέρης όταν έβλεπε τα πηγαδάκια. Της έσπασε τον μπότοξ. Εγώ τη συμπάσχω. Είναι καλή στο business, δεν είναι καλή στο small talk. Την είδες πως έφυγε. Με την νεύρο έφυγε από το τραπέζι. Δεν μπορεί να μείνει το κέντρο της προσοχής. Κολοσκάει που τους βλέπει όλους να έχουν μια σχέση που δεν την περιλαμβάνουν. Της δίνω δίκιο στη σκηνή με τον Ντόρμουντ, γιατί ο Ντόρμουντ δεν το λυπήθηκε. Λέει, το παλικάρι μας! Καβάλισε δράκο! Ποιος άλλος καβαλάει δράκο! Και είναι κακομοίρα δίπλα, λέει, δύο φορές σου δώσε τα κλειδιά στον δράκο μου. Και ξέρεις, άμα ο Τζον είναι ο βασιλιάς. Εγώ τι είμαι, τι είμαι εγώ! Η τρελή σε μωρή. Πάει πολύ ωραία σειρά προς το εκεί. Σωτήρας, σωτήρας, αλλά δεν δίσταζε να θυσιάσει κόσμο. Το νούμερο ένα priority είναι το στέμμα πάντα. Βέβαια έκανε μια κινησούλα ψιλομάτ. Έκανε τον Γκέντρι Μπαράθεον. Δεν πρόλαβε να βγει στην εξουσία η Ντενέρης και εκείνη στα ρουσφέτια. Πάρε και σε ένα κάστρο, και εσύ παίρνει ένα κάστρο, και εσύ παίρνει ένα κάστρο. Κρυφοπασόκα είναι κι αυτή. Όχι, είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι η Ντενέρης που είναι τώρα Πακογιάννη. Που είναι all business και ο μουντρούχο και δεν μιλάει άνθρωπο. Και είναι δίπλα. Ο Κυριάκος! Είναι ο Τζον ο Κυριάκος! Είναι όπως πλασάρει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Ομορφόπεδο, το παιδί του λαού που τον αγαπάνε όλοι. Με κρυφή οικογενειακή σχέση μέσα στην οικογένεια. Που λένε οι φήμες, όχι εμείς. Όχι εμείς. Με τη θεία του, την Τώρα. Βρε σατανά! Βρε σατανά! Θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου. Λυκούλης μόλις παίρνει το καστράκι. Τι πάει? Έχω πρίκα, Άρια, έλα, σε παίρνω, σε αποκαταστήσω. Μα πόσο ντουγάνι είναι που έχει περάσει μαζί της πόσο καιρό που την άκουγε όταν έμαθε ότι είναι η Άρια Στάρκ να λέει εγώ I'm no lady. Είναι ο κλασικός γκόμενος που με τον πρώτο που θα του κάτσεις ξαφνικά έλα γάμο, είσαι όλη τη ζωή μου. Μα περίμενε λίγο, μην πει χυμάς εκεί πέρα. Σ' αγαπάω, σε χτιμάω, σε πηδάω. Αλλά δεν θα γίνω και lady του κάστρου, δεν θα γίνεις εσύ lady του δικού μου. Σιγά μην κάτσεις σε μια μεριά η Άρια. Ναι, θα κάνει το άλλο, θα περιμένει σπίτι και θα βαράει το σίδερο. Ώστε να πίνει λόφι με τον αργαλιό. Τάκου, τάκου, αργαλιό μου, τάκου και έρχεται ο καλό μου. Μπαπ, μπαπ. Όλη μέρα φτιάχνει τα σπαθιά, το βέβαια θα τα χαλάει. Και δεν προλαβαίνουν να πάρουν μια ανάσα, έρχεται η Βασίλισσα. Πλάνα, πάμε, επίθεση τώρα, ορμάμε.
Και πετάγεται το σανσάκι και τη λέει: Πού πας, μαντάμ? Εδώ είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Είναι τραυματισμένοι. Δεν μπορούν να σέρνουν τα πόδια του. Πού θα του πας, μωρή? Όσο περιμένουμε το πιο δυνατή, δίνεται η Σέρση. Πώς? Η Σέρση ούτως ή άλλως είναι δυνατή. Κάτσε ακόμα, δεν στέγνωσε το αίμα. Δεν ξεκάπνισε ο Τζόρα, μωρή, και εσύ. Πού πας? Πόσο κλασικό είναι να έχει πάντα δίκιο, μωρή Σάνσα. Βλέπεις τη Σάνσα που νοιάζεται πάρα πολύ για τον κόσμο. Βλέπεις την Ντενέρις που πλέον είναι στέμμα. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Η ατάκα. Ναι, αλλά θα κάψεις κόσμο. Δεν πειράζει, θα πω ότι η Σάνσα φταίει γι' αυτό. Πιάνει Ντάνι τον Τζον και του πόπο. Και ποιο ο άνθρωπος. Είχε φτιάξει κεφάλι. Είχε όρεξη για παιχνιδάκια. Πάει τη βουτάει και. Μπίρι. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, κάτσε πρώτα να σου πω. Αν δεν τον άφησε τον άνθρωπο να πει, δεν με νοιάζει ο θρόνος, εμένα με νοιάζεις εσύ. Κι εγώ σ' αγαπώ, δεν θα το πεις. Μα στην οικογένειά μου μόνο βρε κούκλα μου, σε κανέναν άλλο, είναι αίμα μου. Γιατί εγώ δεν είμαι αίμα σου. Γιατί εγώ είμαι θείας, αυτές τι είναι κάτι το ξαδέλφες. Εγώ σε ταχταμπούρσα σε έχω ταχταρίσει στα πόδια μου. Γιατί λέει, όχι, δεν το πω. Επόμενη σκηνή πάει και το λέει. Έχω κάτι να σας πω. Κύριε πίσω ο Μπράβλε. Εγώ ξέρω. Θα το πεις εσύ ή να το πω εγώ. Δεν είσαι half brother μας. Είσαι brother μας. Actually είμαι ξάδελφος. Πρωτοξάδελφος κιόλας. Πες μου τι ειδονή αισθάνθηκε η Σάνσα. Στεναχωρέθηκε που χάνει αδελφό. Χάρηκε που χάνει θρόνο η άλλη. Και δεν το πείτε όμως πουθενά. Επόμενη σκηνή πάλι, πάει η Σάνσα. Τίριον, έχω κάτι να σου πω. Και επόμενη σκηνή πάλι, δεν στείλω, μην το πεις πουθενά, που η Σάνσα ξέρει. Πάει ο Τίριον στην Αράχνη. Ο οποίος Αράχνη λέει, πόσο ξέρουν, 8. Άρα το ξέρουν όλοι, εντάξει, πάμε να το πούμε παντού. Τι ώρα που είχαμε βάλει επιτέλους. 3 επεισόδια κομπάρσα να κρύβεται πίσω από τις κρύπτες. Σαν τη Θιά καθόταν, είχε βγάλει το βελονάκι και έφτιαχνε σε μεδάκια για την πρίκα της Σάνσα. Είσαι ευνούχος. Οκ, το έχεις χάσει αυτό. Το μυαλό σου που πήγε όμως. Δεν έχει πουλάκια πια. Θα βρει άλλα, τα κοράκια. Πουλάκι δεν είχε εδώ και πολύ καιρό. Τι ώρα σκηνή που συνωμοτούν οι δυο τους και αποφασίζουν όλο το μέλλον της χώρας. Και είναι Σταρκ και είναι και Ταργκάριαν μαζί. Και Άντρακλας. Ποιον θα προτιμήσουνε, αυτόν ή αυτή? Και βουνό και θάλασσα. Σαμπού, κοντίσιονερ είναι ο άτιμος. Α, μπράβο. Dual band ο Γιαννάκης, παιδιά. Και λέει ο άλλος να τους παντρέψουμε. Έλα ρε φίλε, αλήθεια. Στο βόρειο λέει, ξέρεις πολλούς να παντρεύονται τις θιάδες τους. Εγώ νομίζω ότι του Βάρης του είπε πολλά ο Τίριον. Του στυλ, μα ναι, είναι καλή, μας φροντίζει, έχει σχέδιο. Για να τα ακούει ο ίδιος. Τόσο καλό acting αυτή η σκηνή και γενικά όλο το επεισόδιο, γιατί όποτε λέει. Όχι, είναι καλή Βασίλισσα. Δεν το πιστεύει. Όχι. Δεν το πιστεύει. Το βλέπει στο μάτι, δεν το πιστεύει ότι είναι καλή. Δεν ξέρω, είναι μεγαλύτερο ψέμα το ότι όχι, είναι καλή Βασίλισσα ή μεγαλύτερο ψέμα ότι αφού τον αγαπάει τον Τζον. Το νιώθησε. Δεν το βλέπω. Νομίζω ότι αυτή αγάπησε τον Καλ τον τρόπο και εκεί τελείωσε το θέμα. Μετά αγάπησε τον θρόνο. Και μέσα σε όλα αυτά, να και ο Μπρόν. Δεν παραγγείλα μαλάκα που εμφανίστηκε εσύ. Ήταν λίγο γρήγορη αυτή η σκηνή. Μπήκε, βγήκε. Και δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν μπήκε με την βαλίστρα σηκωμένη. Πού πας, άνθρωπε μου, κάτσε να γνωριστούμε πρώτα. Αυτό μου τα ξέρει τέτοιο. Τίτλο. Τι θα μου δώσεις. Ναι, αλλά εγώ τι σου είχα τάξει. Ότι αν κάποιος σε πληρώσει για να με σκοτώσεις, εγώ θα σου δώσω τα διπλά. Και του δίνουν το High Garden. Του έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν θα μας έρθει με τη βαλίστρα. Όχι, καλά. Αφού έχει να περιμένει κάστρο τον. Και ο Μανώλης ακόμα περιμένει τον άλλο να πάει να κλείσει την κουζίνα και να έρθει. Έχουμε μετά σκηνές αποχαιρετισμού. Φεύγουν όλοι για βορρά. Πού είναι οι φιλοζωικές να παρέμβουν. Ο Ανταρόλικος σου έχει σταθεί καλύτερα και από αδερφός. Σε κοιτάει το καημένο, πληγωμένο με το ένα αυτή φαγωμένο. Χάιδεψέ το λίγο, κάντου ένα petting, κάτι, ένα αγόρι μου. Hello boy, bye boy. Κάτι τέτοιο, πέτα του μια κροκέτα, κάτι. Και πάμε για μάχη. Τι πρέπει να κάνουμε ναυμαχία, δεν βγαίνουμε, άντε, λοιπόν, έχεις 5 λεπτά ναυμαχία, πάμε. Πετάει και άλλη κυρία με τους δράκους. Βότα και από εδώ και από εκεί. Και τι ωραίος τόπος που θα πάρω τώρα που θα μου βασίλει. Επιβλέπει το βασίλειο της από τώρα. Ηλίθεια. Και ανεμίζει και η χρωμογραφή. Και. Τσακ! Πάει ο δεύτερος ο δράκος. Το plot hole το τεράστιο του επεισοδίου είναι αυτό ότι. Πώς κατακρύφτηκαν. Δεν ήταν η χειρότερη έκπληξη γενεθλίων ever. Έχουν κρυφτεί όλα τα καλάμια πίσω από το βράχο. Σου παιδιά, έρχονται.
γελάτε, μην γελάτε, μην γελάτε. Μανώλη, να σου πω όμως κάτι. Εκεί που έχασαν οι άλλοι το στόχο και η άλλη έφυγε από πίσω, δεν μπορούσε να κάνει ένα ντρακάρις και να τα κάψει τα πλοία. Νομίζω η μανούβρα που έκανε αυτή τη στιγμή η Ντενέρις ονομάζεται επιστημονικά εχέστηκε επάνω της. Έφτασε το σκατό στην κάλτσα, θα έλεγα εγώ, σε μία μεταεπιστημονική εξήγηση. Μ' αρέσει, τη σου, Dr. Elizabeth. Συγχαρητήρια. Doctor. Και πού οδηγούνται όλα αυτά. Και πού οδηγούνται όλα αυτά, Μανώλη. Στο King's στο Landing. Μ' αρέσει όλη αυτή η σκηνή Monty Python. Γιατί έβαλα και την μπουζάκι σήμερα. Είναι τέλειο. Το Holy Grail. Ναι. Είναι έτοιμο να χάσω του Γάλλους. Hello, I'm Arthur, the King of the British. Είναι αλήθεια από πάνω. Και από κάτω. 10 νοματέους για κάποιο λόγο. Μόνο που δεν χτύπωσαν δύο καρύδες μεταξύ τους. Τόσο αστείοι. Πάνε μπροστά να δώσουν τα χέρια. Inception. Τα χέρια δώσαν τα χέρια. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια όμως. Μιλάνε, του λέει αυτό στην προπαγάνδα. Λέει, εντάξει, screw you. Πάω να μιλήσω κατευθείαν. Τσούκου, 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 τσούκου. Έπαιξε το πολύ σκληρό χαρτί των παιδιών. Θυμήσου τα παιδιά σου, το παιδί που περιμένει. Ο άλλο τον καούτσαλο, ο Γιούρον που κάθεται και καμαρώνει δίπλα τη. Δεν έκανε ζεύξη να πει, καλά, αυτός πώς ξέρει ότι αυτή είναι εγκαστρωμένη αφού ήταν στο πέρα ανάθεμα. Φτάσανε τα χαρμόσανα τα νέα μέχρι το Winterfell, πω. Ναι, μοίραζε χρυσούς δράκοντες, πεντοχίλιαρα, τα βάζε φωτιά, θα κάνω παιδί. Τι δεν ξέρω. Τι. Ποιο είναι το ψέμα της Σέρση. Ποιο. Έχει γαστρωθεί με τον Τζέιμι και θέλει να το πασάρει ότι δεν είναι από τον αδελφό της ή είναι από κάποιον άλλο. Ή έχει πει του Τζέιμι ψέματα ότι έχει γαστρωθεί και έψαχνε μετά όντως να πιάσει παιδί για να το παρουσιάσει σαν δικό του. Επίσης δεν έχουν και κανένα predictor εκεί πέρα στο Winterfell. Μόνο Starbucks ξέρουν να έχουν. Εγώ νιώθω τη χαρά τη Cersei εκεί που τον βλέπει πιο μικρούλι από ποτέ κάτω. Του I'll cross your head. Γιατί δεν τον σκότωσε επί τόπου. Θα μ' άρεσε το σαν ανατροπή εκείνη τη στιγμή. Δεν χάσαμε τον Τίριον όμως. Χάσαμε το κουκλάκι το ζωγραφιστό. Τη Μισάντι. Μισάντι. Και τελειώνει το επεισόδιο με αυτό το ωραίο πλάνο. Όπου γυρίζει με στη τζαντίλα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Είναι ανάμεσα σε αυτό και το έφαγα το μπιφτέκι μου. Τι περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Περιμένουμε καταρχάς να βράσουμε πολυκόλυβο. Θεωρώ ότι στο πέμπτο επεισόδιο θα χαιρετήσουμε ανθρώπους. Νομίζω θα φύγει η Σέρση στο επόμενο. Στο καλό, καλό ταξίδι. Ότι έχει στείλει μία-μία τις απειλές. Έφυγε ο Night King, είναι η Σέρση. Φεύγει η Σέρση, θα έχουμε τη μονομαχία μεταξύ ανυψιωθείας. Θα φύγει μετά. Ο Τίριον θα τον φάει ο Βάρης. Νομίζω θα ολοφαγωθούν και θα μείνει μετά η Σάντσα στον χρόνο. Και θα χορεύει πάνω στα αυτοματά σας. Αυτά από εμάς για αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, αν σας άρεσε όλο αυτό που είδατε και φτάσετε εδώ στο δάδο, σας άρεσε. Μην κρύβεστε. Σας βλέπουμε. Αχα. Καλά, τι φοράει πάλι αυτή. Καλά, και στο μπουρνούζι. Πώς είναι έτσι. Κάντε subscribe και στις Δαρντάνες, κάντε subscribe και στο Soraya TV. Όπου... Soraya TV. Όπου η αγαπημένη Elizabeth κάνει κάθε εβδομάδα τη δική της ανάλυση του επεισοδίου. Και ίσως μάθετε τελικά γιατί αυτός φυλάει την ανάπηρη. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα εσύ ψηφίστε εδώ πέρα πάνω από την αγαπημένη Soraya. Ποια θα πεθάνει στο επόμενο επεισόδιο, η Cersei ή η Dany. Και γράψτε από κάτω εσείς πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα η σεζόν. Είστε από αυτούς που έχουν τζαντιστεί ή καλά περνάτε κι έτσι. Έλα, Σέρση μου, στις φωτιές σου. Στις χαρές μας, όχι στις δικές σου τις χαρές. Γεια σας. Γεια σας.